Έχετε συμμετάσχει σε πολλούς θεολογικούς διαλόγους για την ένωση των Ορθοδόξων με την Καθολική Εκκλησία. Πώς οδεύουν τα πράγματα στο θέμα αυτό, με δεδομένο κιόλας τις πρόσφατες επαφές του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη? Όντως, ήμουν μέλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στον θεολογικό διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς και έλαβα μέρος σε πολλές και επιτροπές προπαρασκευαστικές του διαλόγου, αλλά και σε ολομέλειες του διαλόγου. Και αυτό το οποίο θέλω να παρουσιάσω είναι ότι ο διάλογος οικοδομήθηκε λάθος. Δηλαδή, κάνεις διάλογο με κάποιον ο οποίος έχει διαφορές μαζί σου, προσπαθώντας να λύσεις τις διαφορές. Ο διάλογος δεν άρχισε έτσι. Ο διάλογος άρχισε μιλώντας επί δεκαετίες για αυτά για τα οποία συμφωνούμε. Μιλάει κανείς για αυτά για τα οποία συμφωνούμε. Τι νόημα έχει να μιλάμε για αυτά για τα οποία συμφωνούμε? Και με τις διαφορές τι γίνεται? Τις διαφορές τις είχαμε αφήσει. Και η πρώτη φορά που συζητήσαμε θέμα το οποίο μας χωρίζει ήταν το θέμα της Ουνίας. Mm-hmm. Και εκεί μπορεί να σας πω ότι ήταν αποφασιστική η συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος και των αντιπροσώπων της. Το ότι αντιπροσωπεύουμε την Εκκλησία της Ελλάδος ο Μητροπολίτης Περιστερίου και εγώ, διότι συμβάλαμε πάρα πολύ στην καταδίκη της Ουνίας και αναγκάσαμε και τους Ρωμαιοκαθολικούς εκπροσώπους να δεχθούν τα επιχειρήματά μας και να υπογράψουν και να καταδικάσουν και αυτήν την Ουνία. Αυτό ήταν η μοναδική φορά στον διάλογο που η Ορθόδοξη πλευρά πέτυχε κάτι θετικό. Το πέτυχε προσωρινά, διότι μας παρέσυρε στη συνέχεια η Ρωμαιοκαθολική, ενοχλημένη από την καταδίκη της Ουνίας, μας παρέσυρε στη συνέχεια του διαλόγου σε ένα διάλογο στον Παλαμάν του Λιβάνου, όπου εκεί βγήκε η καταδίκη της Ουνίας και αθωώθηκε η Ουνία. Τώρα υπάρχει το θέμα του πρωτίου. Συζητείτε αυτό. Εμένα βέβαια λόγω της συμβολής μου στην καταδίκη της Ουνίας με απέστειλαν από τον θεολογικό διάλογο και λέω πολύ συχνά, φανταστείτε να συζητούμε θέματα μεταξύ εθνικά, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος και να έχει η Ελλάδα έναν καλό διαπραγματευτή γνώστη των θεμάτων και επειδή αυτός ο γνώστης των θεμάτων δυσκολεύει την τουρκική πλευρά, να πει η τουρκική πλευρά βγάλτε τον αυτόν. Δεν τον θέλουμε αυτόν. Με σύσταση, κατάσταση δηλαδή. Ναι, με σύσταση του Πάπα του Βατικανού προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζητήθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος να μην συμμετέχει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης στους οικουμενικούς διαλόγους, διότι τους δυσκόλευε στους διαλόγους και γιατί είχα συμβάλει στην καταδίκη της Ουνίας. Και τώρα, πατέρα Θεόδωρε, πού βρισκόμαστε ακριβώς? Τώρα συζητείται το θέμα του πρωτίου. Μία κολοσιαία διαφορά. Και νομίζω πως εκεί ουσιαστικά θα σταματήσει και ο διάλογος. Τώρα φαντάζεστε ένας διάλογος που διαρκεί από το 80. Από το 80 άρχισε ο διάλογος αυτός και έχουμε 34 χρόνια τώρα. Είναι δυνατόν να νοηθεί διάλογος? Δηλαδή, παλαιότερα στην ιστορία των πατέρων της Εκκλησίας, αν παρετηρείτο κάποια διαφορά, κάποια διδασκαλία, λυνόταν σε ένα, σε δύο χρόνια, καλούσαν αυτόν ο οποίος είχε διαφορετική άποψη, έκαναν διάλογο και ή ενέκριναν την άποψή του και την καταδίκαζαν. Τι νόημα έχει ένας διάλογος, ένας ατέλειωτος διάλογος? Ο αντίλογος όμως που ακούγεται είναι ότι η αγάπη και η ενότητα όλων των χριστιανών είναι το πρώτο στο μέλημα. Κοιτάξτε, το ξέρω και αυτός ο αγαπισμός επηρεάζει πολλούς ανθρώπους και δεν τους αφήνει να δουν καθαρά την πραγματικότητα. Ποια είναι η καθαρή πραγματικότητα? Η αγάπη δεν εννοείται χωρίς την αλήθεια. Και εγώ το παίρνω σε ανθρώπινο επίπεδο. Ακόμη και σε σχέσεις ενός ζεύγους. Είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα του ή η γυναίκα να αγαπάει τον άνδρα και να μην λένε την αλήθεια? Γιατί όταν αγαπάς ένα πρόσωπο, δεν θα του κρύψεις την αλήθεια, θα πεις ξέρεις, αυτό συμβαίνει. Και ότι ακόμη και αυτό το ελάττωμα που έχεις, θα πρέπει να το κοιτάξεις λίγο, να του πεις την πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν, αν πραγματικά αγαπούμε τους ετεροδόξους, τους παπικούς, τους προτεστάντες, και αυτή είναι η γραμμή των Αγίων Πατέρων, για να τους βοηθήσουμε να φύγουν από την πλάνη και από την νόθευση του Ευαγγελίου, γιατί η αίρεση και η πλάνη είναι νοθεία του Ευαγγελίου. Παραδείγματος χάρη, ο μεγάλος λογοτέχνης, ο Ρώσος, ο Ντοστογεύσκη, ο διηγηματογράφος, λέει πως ο παπισμός δεν είναι καν χριστιανισμός. Έχει νοθεύσει το Ευαγγέλιο. Είναι δυνατόν η Εκκλησία να είναι και κράτος συγχρόνως και να έχει τράπεζες και να έχει και στρατό κτλ.? Είναι νοθεία του Ευαγγελίου. Φανταστείτε τον Χριστό, τον φτωχό, τον πένιτα Ιησού που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, με τις τράπεζες, με τα κτίρια, με το στρατό και με τις τράπεζες του Βατικανού. Δεν πρέπει να πούμε στο Βατικανό και στον Πάπα ότι αυτό που εκπροσωπείται είναι ενότευση του Ευαγγελίου? Και να του πούμε την αλήθεια, ότι αν θέλετε, γι' αυτό αποχριστιανίστηκε η Ευρώπη.
εξαιτίας αυτής της νοθεύσεως του χριστιανισμού, η Ευρώπη πλέον αποχριστιανίστηκε. Σου λέει, χριστιανισμός είναι αυτός τον οποίο εκπροσωπεί ο Παρά Πάπας. Τα αυτά θα επιμείνω, γιατί αυτά ακούγονται αυτόν τον καιρό, πατέρα Θεόδωρε, ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει ως γνωστόν και φοβάται το Ισλάμ. Μήπως ακούγονται κάποιες φωνές που επιτείνουν αυτή την ανάγκη του να τα βρούμε ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι Χριστιανοί μπροστά στον κίνδυνο της Ισλαμοποίησης? Έχω την εντύπωση πως ακολουθείται εδώ λάθος δρόμος. Όντως υπάρχει ένας κίνδυνος από το Ισλάμ. Και η αντίσταση στο Ισλάμ θα ήταν η ισχυροποίηση των δικών μας πνευματικών αντιστάσεων. Και η δική μας πνευματική αντίσταση στο Ισλάμ είναι η Ορθοδοξία, είναι η παράδοσή μας. Γιατί σε χώρες Ορθόδοξες, γιατί αντέξαμε εμείς στην Τουρκοκρατία και δεν Ισλαμοποιηθήκαμε όλοι? Αν ήταν έτσι, έπρεπε όταν είχαμε Τουρκοκρατία και είχαμε τους Μουσουλμάνους και τους Μωμεθανούς κατακτητάς, έπρεπε να είχαμε Ισλαμοποιηθεί όλοι. Γιατί αντέξαμε? Γιατί υπήρχαν οι νεομάρτυρες, υπήρχε η Εκκλησία που έλεγε απέναντι το Ισλάμ, ο οποίος έχει αυτή τη διδασκαλία, τον πόλεμο, την βία, την υποτίμηση της γυναίκας, εμείς αποτελούμε κάτι ευγενέστερο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη, αν πρόκειται να αποφύγει την επίδραση του Ισλάμ, να δει τις αντιστάσεις τις πνευματικές, γιατί γίνονται, στρέφονται προς το Ισλάμ πολλοί Ευρωπαίοι νέοι. Είδατε πώς πηγαίνουν κάτω στο Χαλιφάτο και αντάσσονται στους κύκλους των τζιχαντιστών. Γιατί είναι απογοητευμένοι από την κατάσταση του χριστιανισμού στην Ευρώπη? Αν ήσαν ευχαριστημένοι από την παπική και από την υπερατεστητική εκκλησία, δεν θα πήγαιναν να σπαστούν το Ισλάμ. Και ξέρετε, αν έχετε δημοσιογραφικά δει, ακόμη και γυναίκες παντρεύονται Ισλαμιστάς, παντρεύονται Μουσουλμάνους, διότι είναι απογοητευμένοι από την κατάσταση των χριστιανών. Επομένως, η αντίσταση στο Ισλάμ δεν θα γίνει από την ένωσή μας με την πλάνη, θα πρέπει να γίνει με την ένωσή μας με την αλήθεια. Αν ενωθούμε με την αλήθεια, θα αποκτήσουμε αντιστάσεις και δεν θα περνάει ο Ισλαμισμός στην Ευρώπη. Θα βλέπουν δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, οι χριστιανοί, ότι υπάρχει εδώ μία πίστη, υπάρχει μία παράδοση, η οποία είναι αντίθετη με το Ισλάμ, και αυτήν την πίστη πρέπει να κρατήσουμε και ενισχύσουμε, και όχι να αφήσουμε τώρα τους μουσουλμάνους να αλωνίζουν την Ευρώπη μετανάστες, πλήθος μουσουλμάνων μεταναστών. Εντύπωση μου έχει κάνει πάντως όλα αυτά που λέμε, πατέρα Θεόδωρε, ότι δεν τα βλέπω με πηχαίους τίτλους. Τα βλέπω σε μονόστιλα. Και αν και όσοι γνωρίζουν και όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να το ψάξουν λίγο παραπάνω. Και αυτό σας το λέω γιατί είμαι σίγουρη ότι κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς και ευδιάκριτα την θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω πως υπήρξε μία προσαρμοστικότητα και μία αντίδραση η οποία δεν ακολουθεί την παράδοση της Εκκλησίας μας διαχρονικά, την παράδοση του Βυζαντίου. Το Βυζάντιο αντιμετώπισε τους μουσουλμάνους επί αιώνες, μέχρι να γίνει η άλωση, αντιμετώπισε μεγάλους κινδύνους. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι θεολόγοι και όλοι οι λόγοι του Βυζαντίου, και το έχει παραδοθεί αυτό η έρευνα, είναι κριτική, σφόδρα κριτική εναντίον του Ισλάμ. Αν διαβάσετε έργα του Αγίου Άντου Δαμασκηνού και άλλων θεολόγων, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, των νεομαρτύρων, θα δείτε με πόση αυστηρότητα απορρίπτουν το Ισλάμ. Αυτό είχαν και οι νεομάρτυρες που λέγανε: εγώ θα σπαστώ τον ψευδοπροφήτη σας, τον Μωάμεθ, σφάξτε με καλύτερα παρά να γίνω μουσουλμάνος. Η Εκκλησία λοιπόν της Ελλάδος, ακόμη και ο παπισμός κάτω, απέναντι αυτού του κινδύνου, δεν προέταξε αυτήν την διδασκαλία, δεν διαφώτισε τον κόσμο. Να πει ότι το Ισλάμ, να προσέξουμε τους μετανάστες, να προσέξουμε αυτό, να προσέξουμε εκείνο, και φάνηκε συμβιβαστική και προσαρμοστική προς το θέμα αυτό, και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν αντιστάσεις. Παραδείγματος χάρη για το τέμενος που γίνεται λόγος, που θα γίνει στην Αθήνα και που θα γίνει και στην Θεσσαλονίκη. Θα γεμίσει ο κόσμος από τεμένη μουσουλμανικά, όπως έγινε και στην Ευρώπη. Η πρώτη δύναμη που έπρεπε να αντιδράσει σε αυτό, να πει ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα με τους μετανάστες, να τους βοηθήσουμε οικονομικά, να τους περιθάλψουμε προσωρινά, αλλά προσέξτε τον κίνδυνο από το Ισλάμ. Διότι αυτοί, ενώ είναι φιλοξενούμενοι τώρα, σε λίγο μπορεί με τον φανατισμό του Ισλάμ να γίνουν δήμοι μας και να αρχίσουν από φιλοξενούμενοι να αρχίσουν να μας φάζουν, όπως φάζουν οι τζιχαντιστές τώρα και μέσα στην Ευρώπη. Δεν βλέπετε τι γίνεται στο Παρίσι, τι έγινε με το περιοδικό κτλ. Δεν κράτησε αυστηρότητα η Εκκλησία της Ελλάδος, ακολουθούσε την προσαρμοστικότητα που έχει η πολιτεία. Η πολιτεία ακολουθεί μια προσαρμοστική με τον περίφημο πολυπολιτισμό ο οποίος προευλήθη και δεν ακολουθεί την γραμμή του Βυζαντίου, της Ρωμιοσύνης, παραδοσιακή γραμμή, αυστηρή απέναντι στο Ισλάμ. Αν είχαμε χρόνο στην εκπομπή εδώ να σας πω πώς εκφράζονται οι Άγιοι και οι Πατέρες
για τον προφήτη και τι λένε είναι ο μάρτυρες όταν τους έκοβε το κεφάλι. Δηλαδή έφταναν τότε οι χριστιανοί ακόμη και να μαρτυρήσουν μόνο και μόνο για να μην γίνουν μουσουλμάνοι. Και τώρα οι Ευρωπαίοι γίνονται θελοντικώς μουσουλμάνοι και πηγαίνουν και στρατεύονται με τους μουσουλμάνους. Πάμε και λίγο στο μοναχισμό. Τι γνώμη έχετε για την προσφορά και το έργο σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά η ελληνική κοινωνία? Νομίζετε ότι οι μοναχοί αφού γκράζονται τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκκλησία αλλά και στην πολιτεία? Εγώ παλαιότερα είχα διατυπώσει την γνώμη ότι εξαιτίας αυτής της πλαδαρότητος και της χαλαρότητος που επιδεικνύεται από πλευράς της επισήμου εκκλησίας, το μόνο καταφύγιο που απομένει είναι τα μοναστήρια. Και έλεγα μάλιστα ότι θα διάσουν οι ενορίες και θα γεμίσουν τα μοναστήρια. Και εν πολλοίς αυτό πραγματοποιήθηκε. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι δεν εκκλησιάζονται στις ενορίες, όπου δεν ακούγεται παραδοσιακός λόγος, πατερικός λόγος, και πηγαίνουν στα μοναστήρια, όπως την πλειονότητά τους στα μοναστήρια ακολουθούν την παράδοση. Και αυτό δεν συμβαίνει τώρα, συνέβαινε πάντοτε. Δηλαδή, ακόμη και στην Ρωμιοσύνη του Βυζαντίου κτλ. Και στο Βυζάντιο, όταν μέσα στην Εκκλησία παρατηρείται μία εκκοσμίκευση και μία χαλάρωση των ηθών, αυτοί οι οποίοι διέσωζαν την γνήσια Ορθοδοξία ήταν οι μοναχοί. Και εκεί κατέφευγε ο κόσμος. Θεωρώ λοιπόν πως είναι πολύ μεγάλη ευλογία το ότι ο μοναχισμός γνωρίζει μία άνθηση. Δόξα τω Θεώ, και στην Κορινθία εδώ υπάρχουν πολλά μοναστήρια και έξω από το Άγιον Όρο στην Βόρεια Ελλάδα πάρα πολλά μοναστήρια. Και αυτό που εγώ διαπιστώνω είναι ότι όντως τα μοναστήρια αποτελούν μια ευλογία, πνευματική ευλογία για την Ελλάδα και είναι ο μόνος πύργος και η μόνη ασφάλειά μας απέναντι στην ενδοτικότητα της εκκλησίας, της ηγεσίας της εκκλησίας. Οι μοναχοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα κρατήσουν και πάλι την πίστη μας ανώθευτη και γνήσια. Να πάω σε μια προσωπική ερώτηση και να κλείσω αυτήν την κουβέντα μας. Φονταμεταλιστής και ακραίος. Άκαμπτος και Ταλιμπάν. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά και είναι χαρακτηρισμοί που ουσιαστικά είναι μέσα από τις συζητήσεις που σας αφορούν. Αναχρονιστικός και μυσαλόδοξος. Μερικοί είναι από τους αρνητικούς χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στον πατέρα Θεόδωρο Ζήση. Τι απαντάτε? Εγώ να σας πω πώς απαντά κανένας. Αυτά τα διατυπώνουν όσοι δεν με έχουν γνωρίσει. Και ως άνθρωπο και ως χαρακτήρα και στην καθημερινότητα και ως δάσκαλο. Και επειδή οι θέσεις μου είναι αυστηρές και άκαπτες, θεωρούν ότι αυτή η αυστηρότητα που έχω στις θέσεις μου αντανακλά και στο χαρακτήρα μου. Εγώ προσπαθώ να ακολουθήσω και στο θέμα αυτό το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων, το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, το παράδειγμα του Αγίου Ιάννου του Χρυσοστόμου. Να σας πω παραδείγματος χάρη ότι χθες ο πατήρ Χρυσόστομος των εκπαιδευτηρίων Απόστολος Παύλος, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία μου και με κάλεσε σήμερα στο σχολείο να πάω να μιλήσω στα παιδιά, μου είπε: Πάτερ Θεόδωρε, αυτό που μου άρεσε χθες, γι' αυτό σας κάλεσα εδώ στο σχολείο, είναι αυτό που είπατε για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ότι ήταν άκαμπτος στις θέσεις του και όχι προσαρμοστικός. Όταν λοιπόν δεν ακολουθείς το ρεύμα και δεν συμβιβάζεσαι με όσα αυτά που γίνονται, αυτό ενοχλεί. Λέει η Αγία Γραφή ότι ο δίκαιος βαρύς εστί και φαινόμενος. Ο δίκαιος, ακόμη και όταν τον βλέπουν οι άλλοι, τον απεχθάνονται. Είναι βαρύς. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί οφείλονται στο ότι ενοχλούνται πολύ από τις θέσεις μου, που δεν είναι δικές μου θέσεις. Οι θέσεις τις οποίες εγώ διατυπώνω είναι θέσεις των πατέρων της Εκκλησίας. Και υπάρχουν μέσα στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, ας πούμε, χαρακτηρισμοί των πατέρων οι οποίοι λένε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, σαν άνθρωπος ήταν πολύ γλυκός και πολύ μαλακός. Όταν όμως επρόκειτο για θέματα επίστευσης, γινόταν λιοντάρι. Λοιπόν, και εγώ γίνομαι λιοντάρι και είμαι αυστηρός όταν πρόκειται μόνο για θέματα πίστεως και παραδόσεως. Εκεί όντως είμαι άκαμπτος και είμαι αυστηρός. Αλλά δεν είναι δική μου θέση. Τη διαμόρφωσε την θέση αυτή από τους Αγίους Αποστόλους. Οι Απόστολοι τους εκάλεσαν τότε οι Εβραίοι τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο και τους είπαν να εγκαταλείψουν τον Χριστό. Και είπε: Πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον οι ανθρώποι. Εμείς θα πειθαρχήσουμε στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Αν συμμαχήσεις με τους ανθρώπους, είσαι γλυκός, είσαι καλός, είσαι άγιος, είσαι ενάρετος. Αν δεν πειθαρχήσεις με το ρεύμα και πας κόντρα στο ρεύμα, τότε είσαι φονταμενταλιστής, είσαι Ταλιμπάν. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Αν δεν μπορούν να σου βρουν άλλα τροτά, τότε χρησιμοποιούν τους χαρακτηρισμούς αυτούς για να μην περάσει ο λόγος σου. Γιατί όταν ο άλλος ξέρει ότι αυτός
Και το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές. Δηλαδή, μερικές φορές λένε να καλέσουμε τον πατέρα Θεόδωρο και ο αντίλογος είναι θα καλέσουμε αυτόν τον φουνταμενταλιστή, αυτόν τον ακραίο, αυτόν. Είναι σχεδιασμένα όλα αυτά μόνο και μόνο για να απομονώσουν να μην ακούγεται ο λόγος ο παραδοσιακός της Εκκλησίας. Δεν επιτυχάνεται αυτό. Διότι ακόμη και αν ο λόγος αυτός απομονωθεί από μέσα ενημερώσεως κτλ., βρίσκει του κόσμου τις διεξόδους. Ο λόγος αυτός, λέει η Αγία Γραφή, ότι ο λόγος του Θεού ουδεύεται. Τον λόγο του Θεού δεν μπορείς να τον δέσεις. Σας υπενθυμίζω ότι έγινε στη Ρωσία, όταν ήταν τα Σοβιέτ εκεί, όπου είχαν απαγορεύσει παντελώς. Και οι άνθρωποι με κομπιούτερ, με σημειώματα, με τα αυτά, μετέθεταν το Ευαγγέλιο και τις αρχές και την πίστη τους κτλ. Δεν είναι δυνατόν. Πάντα βρίσκεται τρόπος. Πάντα βρίσκεται. Δεν αφήνει ο Θεός. Το Ευαγγέλιο διαδόθηκε όταν ήταν υποδιωγμών. Και εμείς τώρα, επειδή δεν μπορούν να κάνουν διωγμό φανερό εναντίον μας, συκοφαντούν με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Εμένα δεν με ενοχλούν. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί τιμή, διότι λέει το Ευαγγέλιο ότι «Η εμέ διώξαν και ημά διώξουσι». Και χαίρετε και αγκαλιάστε όταν ύποση κάθε πονηρό ρήμα, συκοφαντία κτλ. Έτσι έκαναν και με τον Χριστό. Λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος ότι «Η ανθρώπης ήρεσκον, Χριστού δούλος ούκαν ήμιν». Αν ήθελα να είμαι αρεστός στους ανθρώπους και προσαρμοστικός, δεν θα ήμουν αληθινός χριστιανός. Εγώ λοιπόν προτιμώ να ακολουθώ σε θέματα πίστεως. Καθημερινότητα, είμαι ένας από τους απλούς ανθρώπους που συζητώ και συναστρέφομαι όλους. Ας πούμε, δεν θέλω να το πω τώρα έτσι, είμαι ένας από τους πιο αγαπητούς καθηγητάς στη διάρκεια που πέρασα τους χρόνους μου, 40-50 χρόνια στη θεολογική σχολή. Και με θυμούνται όλοι οι φοιτητές με ευγνωμοσύνη. Δεν θα με αγαπούσαν αν ήμουν αυτός ο φανταμενταλιστής, ο αυστηρός, ο ακραίος κτλ. Σε θέματα πίστεως δεν με ενοχλεί. Γιατί η πίστη μας είναι αυστηρή, είναι άκαμπτη, δεν είναι ανθρώπινη διδασκαλία, είναι θεϊκή διδασκαλία και αυτή η θεϊκή διδασκαλία πρέπει να προβάλλεται όπως ακριβώς είναι. Εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα μας και βεβαίως κάποια στιγμή να ξαναβρούμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, πατέρα Θεόδωρε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευγενία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε αυτής της συνομιλίας. Εγώ λέω πολύ, είμαι στη φύση μου άνθρωπος του διαλόγου και της συζητήσεως. Μερικές φορές ακόμη βλέπω ότι στο Χονταρίκη, στη Θεσσαλονίκη που διδάσκω εκεί, ενοχλούνται μερικοί που ρωτούν από κάτω επανειλημμένως. Λέω, μην ενοχλείστε, δάσκαλος είμαι, ας υποβάλλουν οι άνθρωποι ερωτήσεις. Ιδιαίτερα χάρηκα την σημερινή μας συνομιλία εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή. Να είστε καλά.